Η κατάσταση για την Ελλάδα από τη στιγμή που τελειώνει το μνημόνιο γίνεται για ένα διάστημα που δεν γνωρίζουμε πόσο μακρύ θα είναι, πόσο καιρό θα μας πάρει, γίνεται πιο δύσκολη. Δεν γίνεται πιο εύκολη. Για τον απλό λόγο ότι όσο είσαι σε ένα περιβάλλον που όλα είναι υπό έλεγχο, υπάρχουν λεφτά, έχεις λεφτά. Εμείς τώρα έχουμε ένα δισεκατομμύριο να πάρουμε σήμερα. Ναι, ναι. Έχουμε άλλα 40 που είναι μέσα. Ακριβώς. Δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Ό,τι και να συμβεί στην Ελλάδα, mm-hmm. όσο είσαι σε πρόγραμμα. Λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν λεφτά. Μάλιστα. Αν βγεις από το πρόγραμμα, τα 40 διαγράφονται. Μάλιστα. Άρα τότε δεν υπάρχουν χρήματα. Mm-hmm. Επομένως, εκεί πας στις αγορές υποχρεωτικά. Εκεί πας στις αγορές. Οι αγορές είναι τόσο ασταθείς. Οι αγορές είναι εξαιρετικά ασταθείς. Δείτε ότι αυτές τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες έχουν φύγει από τις ευρωπαϊκές μετοχές mm-hmm. τόσα πολλά χρήματα που τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κάθε μέρα περνάνε και χειρότερη μέρα. Μάλιστα. Είναι οι αγορές το δύσκολο πράγμα. Δεν είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο mm-hmm. τώρα είναι στα γλυκά του, είναι στα απόνερα. Αυτό τώρα, το πρόγραμμα που το δύσκολο σήμερα είναι, θα πάει ειδικά στη Βουλή. Ειδικά δε για ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στις λειτουργίες των αγορών. Mm-hmm. Αυτό εμένα με τρομάζει. Δηλαδή το πώς θα συμπεριφερθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο και μετά το φοβάμαι πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Γιατί αν αρχίσουν να κάνουν παλαβομάρες. Θα το πληρώσουμε ακριβά. Εκεί θα το πληρώσουμε πανάκριβα. Μάλιστα. 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 Κλείνουμε εδώ, παιδιά. Καλημερίζουμε. Διαφημίσεις γρήγορα, γρήγορα. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.